Το ερώτημα, κύριε Πετρούτσο, είναι ε, Ιδιώτη. ενδιαφέρεται να πάρει τι πληροφορίε του για leasing σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μεσαία κατηγορία για την πόλη. Ε, και το πρώτο που σκέφτεται είναι ότι και θα πληρώσω ακριβά γιατί είναι leasing, και θα πληρώσω επίση πιο ακριβά γιατί είναι ηλεκτρικό. Ποιοι είναι οι μύθοι και ποιε οι αλήθειε, Αν συγκρίνουμε κατηγορία αυτοκινήτων, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ακριβότερο στην αγορά του έτσι, Άρα, αγοράζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ίδια κατηγορία με ένα ε, συμβατικό καυσί λίγο ακριβότερα, ε, αλλά ε, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι αυτό που λέμε εμεί στην αγορά μα total cost of ownership, συνολικό κόστο χρήση, δεν βάζω μόνο το κόστο του leasing. Αν κάνω για παράδειγμα 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο, πρέπει να υπολογίζω να επιμερίσω στο μήνα μου και το έξοδο τη βενζίνη ή του ρεύματο. Αν λοιπόν προσθέσω στο κόστο του leasing το κόστο τη ενέργεια που καταναλώνεται, βλέπουμε ότι η άσκηση βγαίνει. Και βγαίνει ε, αρκετά υπέρ του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Να προσθέσουμε επίση ότι τα κίνητρα που έχουμε στην Ελλάδα για την αγορά ή μίσθωση ε, ενό ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Φτάνει μέχρι και 8.000, Την οποία ωφέλεια παίρνει ο χρήστη. Δηλαδή, δηλαδή, μπορεί να κάνει λύσει. Μπορεί να επιδοτηθείτε. Ε, Εμεί σα κάνουμε την προσφορά του αυτοκινήτου με τα έγγραφα τα οποία εμείς σας δίνουμε, μπαίνετε στην πλατφόρμα και παίρνετε την επιδότηση ως αν το είχατε αγοράσει. Mm -hmm. Αυτό το οποίο προβληματίζει πολλές φορές είναι και που θα φορτίζω. Ε, να πω επίσης ότι σε αυτό, εκτός των μεγαλύτερων κινήτρων, το οδείκτης ε, φορτιστών ηλεκτρικό αυτοκίνητο από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Προφανώ έχουμε λίγα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμη, ναι, αυτοκίνητα αλλά, αυτοκίνητα, ναι. αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί φορτιστέ. Ε, τα πλάνα είναι ε, από του παρόχου ε, πολύ μεγάλα και πολύ αισιόδοξα για το μέλλον. Πάνε πάρα πολύ γρήγορα. Και βέβαια, ανακοινώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα και η, ένα, πολύ, ε, ε, ένα, ένα σχήμα επιδότηση 8.000 φορτιστών δημόσια πρόσβαση. Mm -hmm. Επίση. Επειδή εγώ οδηγώ υβριδικό για την ώρα, θα σα πω ότι ε, μην κάνοντα χιλιόμετρα πολλά εκτό πόλη, μπορεί να βάλω καύσιμο μία φορά το μήνα το πολύ. Φορτίζω σχεδόν κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα. Τα χιλιόμετρα υπαρκούν. Έχετε κοντά στο σπίτι σα ή στο σπίτι έχω, σας. Έχω. Έχετε κοντά, τις ε, τα χιλιόμετρα υπαρκούν για να κάνω τι μετακινήσει μου τι ημερήσει. Και εκεί βλέπουμε πραγματικά την ωφέλεια την οποία μπορεί να έχει ότι ε, μπορεί το αυτοκίνητο να είναι ακριβότερο στην αγορά του, βάζοντα την επιδότηση, βάζοντα και το κόστο τη ενέργεια, η άσκηση είναι σίγουρα υπέρ του ηλεκτρικού ή του υβριδικού. Χρειάζεται έναν υπολογισμό. Ναι. Λίγο ε, του καθημερινού κόστου καυσίμου. Ε, για να βάλουμε κάτω, χρειάζονται λίγε μαθηματικέ πράξει για να πιστεί ο καθένα. Τη δίνουμε εμεί έτοιμη την άσκηση. Εμεί αντί ναι. να δίνουμε πια προσφορά που να λέει μόνο το μίστομα, δίνουμε και το συνολικό κόστο χρήση. Οπότε διαλέγει ένα αυτοκίνητο μεζινοκίνητο ή υβριδικό, διαλέγει και ένα ηλεκτρικό και βλέπει με χωρί την επιδότηση ποιο είναι το συνολικό κόστο χρήση. Είναι πραγματικά τόσο μεγάλη και διαφορετική η εμπειρία βλεπει μεχρι χωρι την επιδοτηση ποιο ενό ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Και το λέω αυτό γιατί τυχαία προχθέ σε κάποια επαγγελματική τέλο πάντων υποχρέωση άκουγα κάποιον καθηγητή πανεπιστημίου, μηχανικό, να λέει ότι. Δεν πρόκειται στη ζωή μου να αφήσω την ηλεκτροκίνηση για κανένα λόγο. Είναι άλλου είδου εμπειρία. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Οι ηλεκτροκινητήρε, τώρα δεν θέλω να πω σε τεχνικά, αλλά έχουν αυτό που λέμε μία ε, ουσιαστικά καμπύλη ροπή, η οποία είναι επίπεδη. Δηλαδή, δεν έχει αυτό που έχει ο θερμικό κινητήρα που σιγά σιγά περιμένει να ανεβάσει τροφέ και να σε πάει. Ο ηλεκτροκινητήρα αποδίδει από το μηδέν τα μέγιστα. Να το πω έτσι απλά. Mm. Ε, σου δίνει μια πολύ ευχάριστη εμπειρία οδήγηση. Έχουν πολύ μεγάλη επιτάχυνση ε, και έχουν και πάρα, ένα πάρα πολύ καλό σημείο ότι είναι αθόρυβα. Ναι, ναι. Όταν μπεις... Το είναι κακό για του πεζού. Λειτουργήσει. <laughs> Έχετε δίκιο. <laughs> Αλλά συνήθεια είναι και αυτή. Όταν μπει και λειτουργήσει λοιπόν, σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δει πώ επιταχύνει και νιώσει και την ησυχία που μπορεί να έχει αυτό τον θάλαμο ακούγοντα τη μουσική σου ή συνομιλώντα με του με τους επιβάτε, δεν το αλλάζει. Να πω και κάτι άλλο που ε, είναι μια ωραία σύνδεση που ισχύει για το ηλεκτρικό, είτε έχει leasing είτε είσαι χρήστη ε, ιδιώτη. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θέλει πολύ λιγότερη συντήρηση. Να. Έχει λιγότερα μηχανικά μέρη, δεν έχει ε, αυτό που λέμε λάδια, ρυθμίσει κτλ. Οι περισσότερε ενημερώσει του λογισμικού γίνονται από λογισμικό και, και όπω λέμε over the air. Άρα και η επισκέψει στο συνεργείο και το κόστο leasing, γιατί αυτό συγκοστολογείται στο μίσθωμα, είναι μικρότερο. Ναι. Και είναι Όμως κάτι οι μπαταρίε είναι που εκεί έχει δημιουργηθεί ένα μύθο που λέει και η Μαρία, που είναι αλήθεια και που ο μύθο για το κόστο μια μπαταρία, όταν τα μάξι δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι, κοιτάξτε, αυτό σιγά σιγά και όσο αυτό γίνεται ε, μαζικό, το κόστο τη μπαταρία θα πέφτει. Και ήδη συζητούνται νέε τεχνολογίε στι μπαταρίε, οι οποίε θα, θα είναι λίγο απαλλαγμένε από αυτό που λέμε τα ευγενή μέταλλα κτλ. Ε, οπότε θεωρώ ότι ε, στο χρόνο και σε αυτό που έρχεται θα είναι πολύ πιο ε, εφικτό να καταρχήν δεν χρειάζεται πια να αλλάζει όλη την μπαταρία αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την ώρα αλλάζει στοιχεία, αλλά συζητούνται κάποιε νέε τεχνολογίε που τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Πάμε τώρα στο γάμο αυτό ο οποίο έγινε πριν από λίγε ημέρε, να μα δώσει έτσι λίγο το ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η συγχώνευση, ποιο είναι το επενδυτικό σχέδιο, ποιο είναι το δικό σα τώρα όραμα και για την Ελλάδα και συνολικά για τη θέση του ομίλου ναι. παγκοσμίω. Εμεί να πούμε καταρχήν ότι η επένδυση, ε, επένδυση μα στην Ελλάδα σήμερα ανέρχεται περίπου στα 750 εκατομμύρια. Ε, τα μεγέθη, τα είπαμε, θα είναι πάνω από 50.000 αυτοκίνητα ο στόλο και περίπου 12.000 πελάτε. Αυτό που θέλουμε είναι καταρχήν να έχουμε, θα ισχύσει για του πελάτε μα ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μιλάνε με τον account manager που γνωρίζουν, καλούν την ίδια γραμμή εξυπηρέτηση οδηγού, λαμβάνουν τιμολόγιο όπω το ελάβαναν κτλ. Μέχρι να γίνει και η νομική συγχώνευση. Το πρώτο μέλημά μα είναι οι άνθρωποι μα να είναι ευχαριστημένοι, Γιατί παρέχουμε υπηρεσίε και παρέχοντα υπηρεσίε με ευχαριστημένου ανθρώπου έχει και ευχαριστημένου πελάτε και οδηγού. Και βέβαια το ίδιο σημαίνει και για, το, για του ανθρώπου που μα έχουν εμπιστευτεί. Ξέρετε, ένα συμβόλαιο είναι 4-5 χρόνια ναι. και πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε εκεί. Γιατί όταν έρθει η ώρα τη ανανέωση, ε, θέλουμε επίση να ανανεώνουμε τις σχέσεις αυτή και έχουμε πελάτε που είναι μαζί μα τουλάχιστον για μια 20 ετία, όσα χρόνια είμαστε και στην Ελλάδα. Ε, το πλάνο μα είναι να μεγαλώσουμε όχι μόνο το μερίδιο αγοράς, θα το έλεγε κάποιο ως μία έτσι κοινοτυπία, το, το, το όραμά μας είναι να μεγαλώσουμε και την ίδια την αγορά. Mm. Να βάλουμε περισσότερους ανθρώπους, περισσότερες επιχειρήσεις στο leasing. Ένα από τα κομμάτια, καταρχήν είμαστε εταιρείες οι οποίες έχουν παρόμοια κουλτούρα, ε, είναι πελατοκεντρικές ε, και το όραμα εκτό από την ηλεκτροκίνηση και την, την, πράσινη, ενέργη, την, την πράσινη μετακίνηση είναι να προβούμε και σε αντικαταστάσει σιγά σιγά αυτού του γερασμένου επαγγελματικού στο όλο αυτά τα βανάκια που βλέπουμε τα οποία ο επαγγελματία πραγματικά ταλαιπωρείται και να του δώσουμε μια λύση και ένα τέτοιο proposition, μια τέτοια πρόταση που να πει αξίζει να πάω εκεί αντί να δώσω να πάρω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από μια άλλη χώρα και να μείνω εκτό αγορά για μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα μέρε. Αυτά είναι. Εμεί ε, θεωρούμε ότι ε, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε, η μητρική μα εταιρεία είναι τράπεζα. Άρα, έχουμε πρόσβαση σε, σε επαρκή και φτηνή χρηματοδότηση. Επίσης έχουμε δική μα ασφαλιστική εταιρεία, που σημαίνει ότι γνωρίζουμε το κόστο ασφάλισης που κάνει μόνο αυτοκίνητα, και άρα και εκεί μπορούμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε, δηλαδή, ας το πούμε συνολικά, το, 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 το προϊόν αυτό. Και το τελευταίο, έχουμε και το μεγαλύτερο δίκτυο πόλης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων mm. στην Ελλάδα. Ε, και τα αυτοκίνητα τη ALD LeasePlan είναι αυτά που προτιμούνται και από του εμπόρου και από του ιδιώτε. Άρα buying power, αγοραστική δύναμη, αγοράζω φθηνά το αυτοκίνητο, το πουλάω σε καλές τιμές, έχω και όλο το διαχειριστικό κόστος, όλη αυτή την αλυσίδα, λόγω τη της αγοραστικής δύναμης, μπορώ να πάρω πολλές, πολύ καλές εκτός τις οποίες περνώ στους πελάτες, και αυτό είναι ισόφελο τελικά του ε, ίδιου του καταναλωτή, του οδηγού της εταιρεία. Κύριε Πετρούτσο... Και να πούμε και για ναι. στελιχιακό δυναμικό βρίσκεται, σας λείπουνε, είστε εντάξει, τώρα θα χρειαστείτε περισσότερο κόσμο, πιο εξειδικευμένο. Ε, η αγορά μα και η εταιρεία μεγαλώνει, Χρειαζόμαστε κόσμο. Ε, αυτό που νομίζω δεν τα ακούτε μόνο από μένα είναι ότι ε, αυτό που λείπει σήμερα είναι οι ψηφιακέ δεξιότητε. Mm. Να πω ότι σε ένα βαθμό έχουμε πετύχει το εξή: ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουν μαζί με την εταιρεία. Άρα, φροντίζουμε, δεν αφήνουμε να περάσουν οι τεχνολογίε, οι νέε τάσει και να αφήνουμε τον κόσμο μα χωρί να προσαρμόζεται σε αυτά. Πάμε σε μια ομαλή μετάβαση του ίδιου του κόσμου τη ALD Lisplain ε, σε αυτή τη νέα εποχή. Ένα από τα οράματα είναι να γίνουμε όχι digital με την έννοια όμως όχι ως αυτοσκοπό, ως εξυπηρέτηση και ως efficiency εσωτερικό και προς τον πελάτη μας. Και το άλλο είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο blend ε, ανθρώπων νέων, οι οποίοι μπορεί να έρχονται είτε από άλλα industries, είτε χωρίς εργασιακή εμπειρία, οι οποίοι μπλέκονται πολύ ωραία με κόσμο ο που έχει την εμπειρία του αυτοκινήτου και έτσι δημιουργούμε, να το πω έτσι δεν μου αρέσει η έκφραση, αλλά θα το πω, παράγουμε και νέο στελεχειακό δυναμικό θα πάρουμε ελάχιστα από την αγορά μα, γιατί θέλουμε να επενδύουμε και νομίζουμε ότι αυτή η σχέση είναι μακροπρόθεσμη και θα μα αποδώσει το τέλο. Πάντω υπάρχει ε, έλλειψη και κυρίω εκεί όπου λέμε ψηφιακή δεξιότητα, IT, αρκετά, digital, ε, ε, το οποίο ε, προσπαθούμε να το δημιουργούμε και να το βρίσκουμε, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί πρέπει να πάμε όλοι σιγά-σιγά. Σα ευχαριστούμε για τη συζήτηση, κύριε Πετρούτσο. Και εγώ θα ομολογήσω ότι πραγματικά μα βάλατε λίγο έτσι τα άδεια τη αγορά leasing, γιατί οι περισσότεροι ιδιώτε δεν κατέχουμε πολύ πληροφορία για αυτή την αγορά που μπορεί και να φανεί χρήσιμη τα επόμενα χρόνια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ. καλή επιτυχία πλέον στο γάμο. Ευχαριστώ πάρα να είστε πολύ. καλά.